πέναλτι. Έβαλε 11 τέρματα πέρυσι με τον ΠΑΟΚ και 13 με τον Πανιόνιο. Θέλει να εκμεταλλευτεί την κόντρα και το κάνει. Έρχεται ο Κάση, μπάλα στα δίχτυα. Η κεφαλιά που θα γίνει από τον Μπράτιτς, νέα κεφαλιά από τον Κατσιαμπή. Εκεί όπου έχει σηκώσει τη σημαία του διαιτητής. Ο Κάση όμως θα μπει, πέφτεται λέει ο διαιτητής και είναι το 2-0. Να δούμε τον Γεωργιάδη. Γεωργιάδης για τον ΟΚΑ. Να ο Κάση. Ο Κάση έτοιμος για να παραβιάσει γκολ. Είναι το 0-1 από τον Γιαννάκη ΟΚΑ. Παλιά τώρα για τον ΟΚΑ με τον Τσιρόνι. Πλασάρι ο Κάς, η μπάλα στα δίχτυα. Γιώργος Γεωργιάδης δεξιά για τον Γιαννάκη τον ΟΚΑ, πέρασε, πλασάρι, γκολ. Εντυπωσιακό γκολ από τον Γιαννάκη τον ΟΚΑ. Εκτέλεσε ο Βενετίδης, πέρασε η μπάλα από τον Τέλειο, 2-0. Ο Γιαννάκης ο Κάς είναι ο παίκτης που γράφει το 2-0, δεύτερο γκολ του ΠΑΟΚ. Κοιτάξτε, το φάουλ από τον Βενετίδη. Η μπάλα περνάει, ο Δέλιος απλά βλέπει και στην κενή εστία η κεφαλιά από τον Οκτώ. Βενετίδης, η σέντρα από τον Βενετίδη για τον Γεωργιάδη. Γεωργιάδης τώρα, η παλιά, το σύστημα του Οκτώ. Μπουρμπόκης, καταπληκτική παλιά στον Καφέ, ευκαιρία, Καφές φοβερή προσποίηση του Καφέ, δίνει στο πιάτο τον γκολ, να το λοιπόν το 0-1 με τον Γιαννάκη Οκά. Μια σέντρα από τον Καφέ, η κεφαλιά, γκολ, πανέμορφο. Ωραία παλιά για τον ΟΚΑ, μόνος πλασάρι, γκολ! Ισοφάριση από τον ΠΑΟΚ, η αντίδραση στο 26ο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου. Ο Γιαννάκης ΟΚΑ στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Δέλιου. Προσπαθεί ο ΟΚΑ να ευνηδιάσει, βγαίνει μακριά από την αιστεία, το Χαλκιάς δεν μπορεί να κόψει, ο ΟΚΑ, γκολ! 1-0 ο ΠΑΟΚ. Κωνσταντινίδης για τον ΟΚΑ, πολύ καλή παλιά, είναι γρήγορος ο ΟΚΑ. Βρέθηκε σε θέση βόλης ο Γιαννάκης ΟΚΑ, 3-0. Κουτσίνη στη μεγάλη περιοχή, κόβει την μπάλα. Κάνει την προσπίση ο Κάς, αφήνει στον Αμποσασούτ και πάλι σούτ από τον ΟΚΑ. Ένα καταπληκτικό γκολ για τον ΠΑΟΚ. Η τούρτα φτιαχνόταν, θα λέγαμε, για 87 λεπτά. Οι δύο Κύπροι μαζί. Και εδώ βάζει ο Κάς το κερασάκι. Πολλά γκολ σήμερα και πολλά όμορφα γκολ για τον ΠΑΟΚ. Εδώ ο Κάς δίνει το σούτ στον Αμποσάκη. Ένα καταπληκτικό άπιαστο γκολ από τον ΟΚΑ. Δύο ο Κάς, δύο και ο Γιασέλη. Ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ και τελικά το 3-1 θα γίνει από το Γιαννάκη ΟΚΑ σε αυτή τη φάση μετά από το κόρνερ του Δημήτρη Ζαβαντία στο 85ο λεπτό. Στην εκπνοή του ημιχρόνου η προσπάθεια από τον Γεωργιάδη, ο Κάσο σοφαρίζει σε 1-1 για τον ΠΑΟΚ. Δίνει για το σπάσι που με πολύ όμορφη προσποίηση απελευθερώθηκε από το μαρκάρισμα. Έκανε τη σέντρα στην πορεία τη μπάλα ο Κάσ. Το 2-1 για τον ΠΑΟΚ. Την ώρα που ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει ένα φάουλ με τον Μπορμπόκη, θα γυρίζει ο Κάσ γκολ. 1-1 πριν ζεσταθεί ακόμη στην πρώτη του επαφή με την μπάλα, είναι ο άνθρωπος που βγάζει τα κάστανα από τη φωτιά για τον ΠΑΟΚ, το φάουλ που χτυπήθηκε. Ο Κάς λοιπόν στο πρώτο δοκάρι μπροστά από το Χένριξεν. Αμέσως επόμενη φάση, ο Κάς από κοντά θα κάνει το 2-2. Πρώτη ευκαιρία, 1-0 ο ΠΑΟΚ, νωρίς μόλις στο δεύτερο λεπτό της συνάντησης. Θα μπορούσε να τον έχει στη δυναμή της, εδώ η σέντρα, στην καρδιά της άμυνας, κεφαλιά, γκολ! Ένα υπέροχο γκολ, όσο ξαφνικό για να φάντεχο από τον Γιαννάκη ΟΚΑ. Ο ΠΑΟΚ δημιουργεί προϋποθέσεις αντεπίθεσης. Ο ΟΚΑ σε θέση τέταρτη απέναντι από τον Χαλκιά. 2-0 για τον ΠΑΟΚ. Ωραία τρίπλα πάνω στον Ιορδανίδη σέντρα. Ευκαιρία γκολ. 0-2 με τον ΟΚΑ από αυτή τη σέντρα του Μάρκου και τον γυριστό του Κύπριου. Με ωραίο αριστερό γυριστό μετά την τρίπλα του Μάρκου και τη σέντρα από το αριστερό. Νικάει τον Χανιωτάκη από κοντά. Ο ΠΑΟΚ έχει βάλει τις βάσεις για να περάσει από το Ηράκλειο νικηφόρα. Στο Εστουρούι Μάρκος, εδώ η εκπληκτική προσπάθεια του Γιαννάκη ΟΚΑ στο 17ο λεπτό και το σούτ με το δεξί θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα, 2-0. Η αντεπίθεση με τον Γεωργιάδη. Αν δει τον ΟΚΑ, εδώ ο Κάς και ο Φρούσιος, πάει να περάσει ο Κάς γρήγορα στην περιοχή, το πλασέ, καταπληκτικό γκολ από τον Γιαννάκη ΟΚΑ. Επισφραγίζει τη μεγάλη του απόδοση με το 4-0. Πώς φτάνει πρώτος την μπάλα. Κάνει το πλασέ πάνω στην κίνηση πριν τον προλάβει το τάκλιν που δοκίμασε να κάνει απεγνωσμένα ο Μάρκο Αλέσιο και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Με το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, ο δικέφαλος του Βόρα παρουσιάστηκε πιο επιθετικός και στο 49 ο Κάς με κοντινό πλασέ ισοφάρισε σε 1-1. Αμέσως στην κόντρα ο ΠΑΟΚ. Η μπάλα φτάνει στον ΟΚΑ. Καλό το σουτ και 0-2. Η ομάδα του Άγγελου Αναστασιάδη διπλασιάζει τα τέρματά της με τον ΟΚΑ στο 20. Με τον Κουτσόπουλο. Άνοιγμα για τον ΟΚΑ, μέσα στο σουτ και τον γκολ. 0-2 για τον ΠΑΟΚ στο 19ο λεπτό. Ο ΟΚΑ για τον ΠΑΟΚ, γυρίζει για τον Φρούσο.
η έξοδος του Χιώτη, ο Κάς και πάλι το σουτ και γκολ. Φοβερό γκολ από τον Γιαννάκη ο Κάς που κάνει το 2-4 στο 61. Πέρασε παλιά για τον Γεωργιάδη που δεν έστειλε offside. Να έρχεται για τον ΠΑΟΚ. Θέλει να πλασάρει, πλασάρει, γκολ. Το 1-0 για τον ΠΑΟΚ από τον Γιαννάκη τον ΟΚΑ. Κούτσης, ο Κάς κάνει και το σουτ, γκολ. Φρούσος, Μάρκος, ο ΠΑΟΚ περνάει μπροστά με τον παλιά για τον ΟΚΑ. Σε καλή θέση θέλει να πλασάρει, πέρασε, γκολ. Το 3-0 για τον ΠΑΟΚ από τον Γιαννάκη ΟΚΑ και πάλι. Πάω τώρα μπροστά και πάλι με τον Γεωργιάδη. Γεωργιάδης πέρασε παλιά για τον ΟΚΑ που δεν στήθησε offside. ΟΚΑ πάντα. Πλασάριο Κύπριος, γκολ. Δύο λεπτά αργότερα ο Γιαννάκης ΟΚΑΣ με υπέροχη ατομική προσπάθεια ξεπέρασε την αντίσταση του αμυντικού της Καλυθέας που ήταν ακόμη σασισμένη από την ισοφάριση. Του Ολυμπιακού έρχεται ο Κουκέλκα για να κάνει το σουτ. Σε καλή θέση ΟΚΑΣ, η μπάλα στα δίκτυα, 3-1. Ο ΠΑΟΚ παίρνει και πάλι προβάδισμα 2 τερμάτων, 5 λεπτά πριν από το τέλος του αγώνα με τον ΟΚΑ. Ο μία ακόμη κάμερα, το σούτ του Κουκέλκα, η μπάλα στον ΟΚΑ και αυτός τη στέλνει στα δίχτυα. Ο ΟΚΑ που ανενόχλητος έκανε το 0-2 παγώνοντας ακόμη περισσότερο τους φιλάθλους των γηπεδούχων. Ενώ στο 66ο λεπτό ο Γιαννάκης ΟΚΑΣ έφυγε στην αντεπίθεση και πλάσαρε σωστά τον Κόη. Το τελικό 0-3. Γεωργιάδης η παλιά για τον Φουτσίνη. Φουτσίνη, βγάζει σέντρα, το σούτ από τον ΟΚΑ, γκολ! Στο 88 όμως ήρθε η λύτρωση μετά το σέντρα του Κουτσόπουλου, ο Γιαννάκης ΟΚΑΣ ισοφάρισε για τον ΠΑΟΚ. Έκανε το 1-1 και ουσιαστικά έστειλε το δικέφαλο του Βορρά στον τελικό. Ο Κουτσόπουλος σεντράρει, ο Γιαννάκης ΟΚΑΣ με κεφαλιά, θα νικήσει αυτή τη φορά το Χιώτη. 1-1, ένα σκορ που δίνει την πρόκριση στον ΠΑΟΚ. Βλέπουμε και πάλι τη σέντρα από τον Κουτσόπουλο και την κεφαλιά του Γιαννάκη.